Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Χρήστο και σήμερα θα δούμε μαζί 6 λάθη που πληρώνουμε όλοι πολύ ακριβά. Και όχι δεν εννοώ αυτό ή αυτό ή αυτό. Εννοώ 6 λάθη που κάνουμε με τα χρήματά μα και τα οποία τα πληρώνουμε πολύ ακριβά. Και επειδή γενικά καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε, όσο περισσότερο γνωρίζουμε για αυτέ τι παγίδε, τόσο περισσότερο μπορούμε να τι αποφύγουμε. Πάμε λοιπόν να τι δούμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει μου και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε νομικέ ή επενδυτικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Αρχικά να ξεκαθαρίσω πω λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει κάποια από τα παρακάτω λάθη. Και αυτό γιατί δυστυχώ κανένα δεν μα είπε πώ να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά μα. Ούτε οι γονεί μα. Ούτε το σχολείο, ούτε οι φίλοι μας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να απελπιζόμαστε γιατί η Amantele Shopping σας δίνει για άλλη μια φορά την λύση στο τόσο σημαντικό αυτό πρόβλημα. Η νούμερο ένα παγίδα που κατά τη γνώμη μου πέφτουμε όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας είναι να είμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είναι στην ίδια σελίδα με τα οικονομικά του. Για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω στην ίδια σελίδα, δεν εννοώ να βγάζουμε τα ίδια χρήματα. Εννοώ ότι αν εμεί καταγράφουμε τα έξοδά μα, αποταμιεύουμε και επενδύουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά ο ή σύντροφό μα ξοδεύει ανελαίητα, τότε κατά πάσα πιθανότητα είτε η συγκεκριμένη σχέση θα έχει σύντομη ημερομηνία λήξη, είτε ένα από του δύο δεν θα είναι ευτυχισμένο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ένα από του βασικού λόγου για του οποίου χωρίζουν τα ζευγάρια. Είναι το οικονομικό ζήτημα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον την σύντροφό μα, προκειμένου να βάλουμε από κοινού σε τάξη τα οικονομικά μα. Παγίδα νούμερο 2. Εκπτώσει. Και okay, πριν κάνετε dislike και φύγετε από αυτό το βίντεο, τουλάχιστον ακούστε με. Έχουμε υποστεί όλη η πλήση εγκεφάλου και νομίζουμε ότι κάθε φορά που βλέπουμε εκπτώσει ή προσφορέ, γλιτώνουμε όντω χρήματα. Δυστυχώ όμω δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Αν για παράδειγμα περπατάμε στην Ερμού και δούμε παπούτσια με 30 ευρώ έκπτωση, δηλαδή από 100 ευρώ 70 ευρώ, αν τελικά τα αγοράσουμε, δεν γλιτώσαμε 30 ευρώ. Ξοδέψαμε 70. Οι εκπτώσει δηλαδή τελικά είναι σχεδιασμένε για να μα οδηγούν να κάνουμε περισσότερε αγορέ και να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα είχαμε προπολογίσει. Ο μόνο σωστό τρόπο για να αξιοποιήσουμε τι εκπτώσει είναι ο εξή. Θέλουμε ούτω ή άλλω να αγοράσουμε τη δεδομένη στιγμή κάτι και το βρίσκουμε σε προσφορά. Τότε και μόνο τότε η προσφορά αυτή έχει αξία για εμά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι λάθο. Τρίτη παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι και την οποία πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά είναι ότι δεν κάνουμε αποταμίευση. Το έχουμε πει, το λέμε σήμερα και θα το λέμε μέχρι να δει ο ήλιο. Όχι αυτό. Αυτό. Αλλά το να μην έχουμε αποταμίευση έστω και ένα μικρό ποσό έχει πολύ μεγάλη αρνητική επίπτωση στην ψυχολογία μα. Δεν γίνεται να σχεδιάσουμε με ψυχραιμία τη ζωή μα αν μα κυνηγάνει οι λογαριασμοί κάθε μήνα. Και εδώ έρχεται έτσι μια παρεξηγημένη έννοια γύρω από την αποταμίευση. Δεν ξοδεύουμε πρώτα και ό,τι μα περισσέψει το αποταμιεύουμε πρώτα αποταμιεύουμε το ποσό που έχουμε πει ότι μπορούμε να αποταμιεύουμε κάθε μήνα και από ό,τι μας περισσεύει ξοδεύουμε. Για να το πούμε πρακτικά, όταν δηλαδή εισπράξουμε το μισθό μα, πρώτα πρέπει να βγάλουμε 10, 20 30% και να το πάμε σε έναν άλλον τραπεζικό λογαριασμό και μετά να καταναλώσουμε ό,τι έχει μείνει. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα από το ξεκάθαρα οικονομικό όφελο, δηλαδή του να αποταμιεύουμε τα χρήματα, εκπαιδεύουμε το μυαλό μα να σκέφτεται μακροπρόθεσμα και του δίνουμε την ψυχραιμία που χρειάζεται προκειμένου να καταστρώσει σωστά σχέδια. Τώρα, αν θέλουμε το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, μπορούμε αυτό το ποσό που αποταμιεύουμε να μην το έχουμε απλά στην τράπεζα και να κάθεται, αλλά να το αξιοποιήσουμε επενδυτικά. Και επειδή είναι σημαντικό να θυμόμαστε πω ειδικά στην αρχή χρειαζόμαστε άμεση ρευστότητα των αποταμιεύσεών μα, δηλαδή πρακτικά να μπορούμε να κάνουμε ανάληψη ανα πάσα στιγμή, είναι μάλλον καλύτερο τα πρώτα μα χρήματα να μην επενδυθούν σε κάποιο ETF, όπω λέω συνήθω. Αντιθέτω, κατά τη διάρκεια τη αποταμίευση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον D-Account τη 2024 που είναι και ο χορηγό του σημερινού βίντεο. Τον D-Account μπορούμε να το βλέπουμε σαν έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Σημείωση είναι επενδυτικό λογαριασμό, απλά εμεί μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε σαν καταθετικό. Θα καταλάβετε σε λίγο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή πρακτικά είναι να παίρνουμε το ποσό που θέλουμε να αποταμιεύσουμε κάθε μήνα και αντί να το βάλουμε σε έναν άλλον τραπεζικό λογαριασμό, να το βάζουμε στον D-account τη Freedom24. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά μα προκειμένου να κάνει συναλλαγέ ανάμεσα σε δολάριο και ευρώ και κερδίζει σημαντικά περισσότερο από 3% κάθε χρόνο. Όμω σε εμά δίνει μια εξασφαλισμένη ετησιοποιημένη απόδοση τη τάξη του 3%. Ιδιαίτερα τίμιο θα έλεγα, μια και εμεί δεν κάνουμε απολύτω τίποτα. Μέσω του D-account δηλαδή παίρνουμε ετησιοποιημένο επιτόκιο 3% για τα χρήματά μα, τα και είναι άμεσα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Και με ημερήσια απόδοση των τόκων, ναι, που σημαίνει ότι αν τα αφήσουμε απλά για 30, 60 ή 100 μέρε, θα πάρουμε το ποσοστό του τόκου που μα αναλογεί. Και μάλιστα, αν κάποια στιγμή νιώσουμε έτοιμοι για να κάνουμε τι πρώτε μα πραγματικέ επενδύσει, αγοράζοντα κάποιο ETF τότε μπορούμε απλά να μεταφέρουμε από τον D-Account στο Trading Account της Freedom24. Είναι δηλαδή πρακτικά ό,τι πιο εύκολο μπορούμε να κάνουμε. Αντί δηλαδή να αφήνουμε τα χρήματα μας στην τράπεζα και να χάνουν αξία κάθε χρόνο, μπορούμε να τα βάλουμε στον D-Account της Freedom24 και να παίρνουμε 3% απόδοση. Ειλικρινά δεν ξέρω κανένα λόγο για να μην το κάνουμε κανέναν. Νέο και αν αγνωρίζω το συναλλαγματικό κίνδυνο ανάμεσα σε δολάριο και ευρώ, αλλά και πάλι λαμβάνοντα το υπόψη, παραμένει μια εξαιρετική επιλογή. Ακόμα και εμεί στου Financial Greeks έχουμε παρκάρει ένα εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν χρησιμοποιούμε. Γιατί να κάθεται όταν μπορεί να αποδίδει 3% το χρόνο έτσι. Περισσότερο γι' αυτό όμω θα δούμε σε μελλοντικό βίντεο. Stay tuned. Η επόμενη παγίδα στην οποία κάποια στιγμή πέφτουμε όλοι είναι να συνεχίζουμε να χάνουμε λεφτά από μια λάθο επένδυση. Έστω ότι έχουμε επενδύσει χοντρά στη μετοχή μια εταιρεία. Τη στιγμή που κάναμε την επένδυση, θεωρούσαμε ότι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά τη συγκεκριμένη εταιρεία ήταν κατάλληλα για να κάνουμε αυτή την επένδυση. Όμω τελικά η τιμή τη μετοχή πήγε εντελώ κόντρα στι προβλέψει μα και άρχισε να πέφτει. Τότε εμεί τι κάναμε, αλόγιστα λέμε by the deep και συνεχίζουμε να αγοράζουμε όσο η τιμή τη μετοχή πέφτει. Το πρόβλημα όμω είναι το εξή. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε να ξανααγοράσουμε ή να διατηρήσουμε τα χρήματά μα σε μια επένδυση, πρέπει να σκεφτούμε αν θα κάνουμε την ίδια επένδυση εξ αρχή. Το ότι μέχρι τώρα έχουμε βάλει 10, 20 ή 50.000 ευρώ και χάνουμε χρήματα. Δεν σημαίνει ότι βάζοντα άλλα 50 θα καταφέρουμε να το γυρίσουμε. Αυτή οι όροι είναι όροι τζογαδόρικοι και δεν πρέπει να απασχολούν εμά, του μακροπρόθεσμου επενδυτέ. Εμεί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κάθε φορά να αναλύουμε την τιμή μια μετοχή από την αρχή και να βλέπουμε αν θα μπαίναμε εξ αρχή τώρα σε αυτή τη θέση. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε και οποιαδήποτε άλλη θέση έχουμε σε αυτή τη μετοχή. Ειλικρινά παιδιά, το λεγόμενο cutting the losses, δηλαδή να πουλήσουμε και να πάρουμε όποια χασούρα έχουμε, αλλά να προχωρήσουμε με τις επενδύσεις μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ανεξάρτητα από το πόσο έχουμε επενδύσει ήδη σε μια εταιρεία, κάθε στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Και πάμε τώρα σε μια παγίδα στην οποία δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που βλέπει αυτό το βίντεο και δεν έχει πέσει τουλάχιστον μία φορά. Να αγοράζουμε πράγματα που δεν σηκώνει η τσέπη μα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να παρασυρθούμε και να αγοράσουμε ένα iPhone πληρώνοντα ένα και δύο μισθού, μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσουμε τους φίλου μας στο Instagram. Βέβαια, αντί για το hashtag λεφτά υπάρχουν, θα πρέπει να έχουμε το hashtag broke. Ο γενικό κανόνα εδώ είναι απλός. Αν δεν μπορούμε να το αγοράσουμε εφάπαξ και χρειάζεται να βάλουμε δόσει, τότε δεν μπορούμε να το αγοράσουμε γενικά. Οπότε πολύ προσοχή και κάπω έτσι φτάνουμε στην έκτη και τελευταία παγίδα που πληρώνουμε όλοι πάρα πολύ ακριβά, η οποία είναι ότι ακούμε τον καθένα. Αχ, η γνώμη των άλλων. Ένα πρόβλημα τόσο παλιό όσο η ίδια η ανθρωπότητα. Όπως και κάτι άλλο, έτσι και γνώμη έχουν όλοι. Οπότε είναι η δική μας ευθύνη να διαχειριστούμε όσα ακούμε γύρω μας. Πρακτικά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε ποιου ακούμε, να κλείνουμε τα αυτιά μας σε συμβουλές που δεν εξυπηρετούν το δικό μας σκοπό και να αναζητούμε υποστηρικτικό περιβάλλον σε ανθρώπους που έχουν περάσει όσα θέλουμε να περάσουμε κι εμείς. Μόνο έτσι θα λάβουμε δράση για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Και να πω και κάτι ακόμα. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε με κανέναν. Ούτε χρειάζεται να του αποδεικνύουμε ότι έχουμε δίκιο. Άλλωστε, στην τελική, και ποιοι είμαστε εμεί για να έχουμε δίκιο. Το μόνο που έχουμε είναι η δική μα άποψη για τη δική μα ζωή. Και στην τελική, οφείλουμε να αφήσουμε και του άλλου να ζήσουν τη δική του ζωή όπω εκείνοι κρίνουν. Κλείνοντα, θέλω να τονίσω πω όλοι έχουμε κάνει τα περισσότερα από τα λάθη που είδαμε σήμερα. Το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε. Στόχο! Να βελτιώνουμε τη ζωή μα και τα οικονομικά μα. Όπω πάντα, αν τα βίντεο μου σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε ένα παιδί με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μα, του Financial Greeks. Κάντε και εκεί subscribe και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Και πιστέψτε με, έρχονται. Απίστευτα πράγματα Σας περιμένω και εκεί Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο Και τα λέμε στο επόμενο